Μπράβο σε εσάς. Πάμε στην Αρχιεπισκοπή και έχουμε δηλώσει εκ μέρους της Ανακριτικής Επιτροπής. Πάμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν. Ανακριτική Επιτροπή 19 Μαρτίου 2024, ως μέλη της Ανακριτικής Επιτροπής, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου μας, που είναι η συγκέντρωση όλου του υλικού και η κατάρτιση πορίσματος, το οποίο θα υποβληθεί ενώπιον του Εξαμηλού Συνοδικού Δικαστηρίου για τη λήψη απόφασης. Καθ' όλο αυτό το διάστημα, δεν θα προβαίνουμε έτσι σε οποιασδήποτε περαιτέρω δηλώσεις επί της ουσίας της υπόθεσης, καθώς το έργο της Ανακριτικής Επιτροπής συνεχίζεται κανονικά. Κλείθηκε σήμερα ενώπιον σας η ομοναχή, Φάντερ. Κάτι περαιτέρω δεν θα πούμε. Συντονίσαμε σήμερα το έργο της Επιτροπής και ποιες θα είναι οι περαιτέρω επόμενες ενέργειες τις οποίες θα προβούμε. Έχετε να μας πείτε κάτι περισσότερο σε σχέση με τις επόμενες ενέργειες? Ούτε σχετικά με τις δηλώσεις, γιατί δημοσιοποιήθηκαν κάποια ρεπορτάζ που περαιτέρω... έκαναν λόγο για τις καταθέσεις των δύο. Επ' αυτού δεν έχω να σχολιάσω. Καλέστηκαν ή δεν καλέστηκαν όμως σήμερα? Καλέστηκαν ή όχι, πάτερ μου. Λοιπόν, ο Πάτερ Ελευθέριος μας ενημέρωσε ότι σήμερα συγκεντρώθηκαν τα μέλη αυτής της Ανακριτικής Επιτροπής να βάλουν σε μια σειρά. Δεν γνωρίζουμε εν τέλει αν κλήθηκαν ή όχι, αν ξεκίνησαν δηλαδή οι καταθέσεις, οι ανακρίσεις. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να οριστεί στα πλαίσια του Συνοδικού Δικαστηρίου. Επιστρέφουμε στην Ειρήνη Λοϊζίδου. Για αυτά τα θέματα τώρα, κυρία Λοϊζίδου, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Τι έχετε ενώπιον σας? Η πρώτη μας σύνδεση είχε να κάνει βεβαίως με διάφορα που κυκλοφορούσαν, τα οποία ήταν ανοιχτά. Έτσι, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε σχέση με θαύματα που ήδη διαφήμιζαν, ενώ από τη Μονή, η μοναχή, ο ηγούμενος και...